παιδιών που δυστυχώς εν έτη 2013 ζουν ιδρυματικά. Μιλούμε για πολλά ιδρύματα στην Ελλάδα, μιλούμε για ανθρώπους που με νύχια και με δόντια, έτσι εντός εισαγωγικών, κρατούν αυτά τα παιδιά προκειμένου να μην πεταχτούν και από εκεί, και μιλούμε και για παιδιά από την άλλη πλευρά που μαθαίνουν σε όλους εμάς τι θα πει να γυρίζεις πίσω στην πατρίδα αυτό που σου δίδαξε, το να είσαι αλληλέγγυος. Παιδιά που φοιτούν σε σχολές πανεπιστημιακές στο Λίντς. Ο Κυριάκος ο Κυριακόπουλος είναι ένας από αυτούς. Και τον καλωσορίζω μέσω Skype. Νομίζω έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε. 16 του μήνα, Κυριάκο, καλώς όρισες στη Διασπορά. Μας προσκαλείς να βάλουμε τη φανέλα, να σηκώσουμε τα χέρια και να δείξουμε αθλητικό πνεύμα. Γιατί να το κάνουμε όλο αυτό? Πριν ξεκινήσουμε, να κάνω μια μικρή διόρθωση, παρακαλώ, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Στην εισαγωγή είχατε πει, αναφέρατε ότι ο δεσμός βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Και στη Θεσσαλονίκη. Ήθελα να πω, ναι, και στη Θεσσαλονίκη, είμαστε και στην Αθήνα. Το ξέρω. Αυτό μόνο ήθελα να πω. Δεν με άκουσες καλά. Ευχαρίστω. Χαίρομαι που με διορθώνεις, αλλά ναι, δεν είπα ακριβώς αυτό. Πες μου, Κυριάκο, τι θα κάνουμε στις 16 Φλεβάρι. Στις 16 Φλεβάρι οργανώσαμε ένα τουρνά ποδοσφαίρου, το οποίο η όλη ιδέα είχε ξεκινήσει πέρυσι, από την αλήθεια, όταν είχαμε ξεκινήσει και με το δεσμό. Mm-hmm. Όλη η ομάδα πολύ χαρούμενη και ενθουσιασμένη. Αλλά κάποια στιγμή έπρεπε να γυρίσω πίσω για τις σπουδές μου και συζητώντας όπως όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού και τα παιδιά που βρίσκονται εδώ πέρα και ενημερώνονται για τα νέα και για την κατάσταση που είναι στην Ελλάδα, ανησυχούν και συζητάνε τι πρέπει να γίνει. Αυτό που όμως είδαμε ότι με τη συζήτηση μπορεί να βρεθεί λύση, αλλά δεν δίνεται λύση και το διαφοροποιούμε κάπως, γιατί το να βρεθεί λύση είναι η ιδέα, το να δοθεί είναι υλοποίηση. Mm-hmm. Και έτσι είπαμε να κάνουμε αυτό το τουρνουά ποδοσφαίρου, το που ξεκίνησαμε στην αρχή με 16 ομάδες και υπήρχε μεγάλη απήχηση από τον κόσμο και τώρα έχουμε φτάσει σε 33 συμμετοχές. Mm-hmm. Με 7 παίκτες η κάθε μία ομάδα. Και είσαι ικανοποιημένος, εγώ αυτό ακούω από τη φωνή σου. Αρκετά. Έχουμε πολλούς εθελοντές από πολλές χώρες. Είναι έτοιμοι να συμμετέχουν και την ημέρα θα προσπαθήσουμε να έχουμε ένα όσο πιο γιορτινό κλίμα γίνεται. Θα έχουμε ένα συγκρότημα το οποίο θα παίξει η μουσική. Ήδη ο κόσμος άρχισε και εκδηλώνει ενδιαφέρον κάτι, για να έρθει. Εκτός από αυτό έχουμε αρχίσει και προμηθεύεται κάτι μπλουζάκια που έχουν το σήμα του δεσμού. Α, ωραία, θα μου στείλεις ένα και εμένα. 16 του μήνα να το φορέσω. Ευχαρίστω. Επίσης, αυτό που τους αρέσει πολύ είναι στο μπλουζάκι κάτω από το σήμα του δεσμού, κάτω από το λόγο, λέει δεσμός σε ελληνικούς χαρακτήρες. Mm-hmm. Και τους φαίνεται πολύ ιδιαίτερο, πολύ ωραίο και το φορούν με καμάρι. Mm-hmm. Εσύ, πόσο καμάρι θα έχεις από τη στιγμή που θα συλλέξεις αυτά τα χρήματα, εσύ με τα παιδιά, έτσι, όχι μόνο σου, και ναι, θα τα δώσεις εκεί όπου πρέπει. Και ποια ιδρύματα αυτό είναι που αυτά. Μαζέψαμε όλους τους εθελοντές και όλα τα παιδιά που είναι στην οργάνωση εδώ πέρα, τους οποίους πραγματικά τους ευχαριστώ πολύ, γιατί την ιδέα την κάνανε πράξη και με το παραπάνω. Mm-hmm. Και αποφασίσαμε να, ανάλογα φυσικά με το τι θα μαζευτεί, γιατί αυτό δεν είναι κάτι σίγουρο, εξαρτάται από τον κόσμο που θα έρθει, θα νιώσουμε πολύ περηφάνεια, γιατί τώρα έχουμε υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο θέλουμε να στηρίξουμε πολύ, mm-hmm, που κάνουμε σαν δεσμός. Είναι το δεσμός για τα σχολεία, που σε συνεργασία με την εταιρεία Παπαστράτος θα βάλουμε πετρέλαιο σε πολλούς νόμους, σε πολλά σχολεία. Mm-hmm. Και πιστεύουμε και ελπίζουμε και στην βοήθεια του κόσμου, γιατί είναι κάτι που γίνεται συλλογικά, δεν είναι μόνο ο δεσμός και η εταιρεία Παπαστράτος. Και θέλουμε να βοηθήσουμε κι εμείς έστω μια μικρή βοήθεια να κάνουμε κι εμείς αυτό το πρόγραμμα. Και θα παίξετε μπάλα αργότερα και στη Θεσσαλονίκη. Και στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα. Βασικά έχει ξεκινήσει όχι αργότερα. Χθες, μάλιστα, από 1 μέχρι 15 του μηνός, κάνουμε συγκέντρωση προϊόντων μαζί με το Σας Πάμε Μπάλα στα Shooters, στα γήπεδα στην Θεσσαλονίκη, στην Πηλαία. Καλούμε όποιον θέλει να φέρει κάποια από τα προϊόντα που μαζεύουμε, που είναι καθαριστικά, φαρμακευτικό υλικό και άλλα, τα οποία θα δοθούν σε ιδρύματα της Θεσσαλονίκης, όπου η ομάδα της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε σχετικά πρόσφατα τον Νοέμβριο. Mm-hmm. Και πάμε καλά, ελπίζουμε. Ωραία. Θα μας δώσει και ένα στίγμα για τους φοιτητές μας εκεί. Να σας πω, αυτό που διαπιστώνω είναι ότι όλοι πονάνε την Ελλάδα. Δηλαδή, σαν δεσμός τώρα ένα χρόνο που κάνουμε αρκετές δράσεις, βλέπουμε ότι οι Έλληνες παντού, όχι μόνο στην Αγγλία, πονάνε την Ελλάδα. Δηλαδή, συνεργαζόμαστε με το Helping Hellas, ο οποίος είναι ένας οργανισμός στη Νέα Υόρκη, και κάνουμε δράσεις. Έγινε στην Αυστρία τον Ιούνιο μια εκδήλωση πολύ όμορφη και έγινε μια δράση εκεί πέρα. Και την προηγούμενη εβδομάδα, μάλιστα, στο Γκέρλιγκεν της Γερμανίας, έγινε μια δράση πάλι για το δεσμό από την ελληνική κοινότητα.
Και βλέπουμε ότι παντού, όπως και εδώ πέρα στην Αγγλία, μοιάζονται ακόμα. Απλά θέλουν τον τρόπο, θέλουν την οργάνωση, θέλουν να δουν πώς. Γιατί αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι οι Έλληνες και τα παιδιά εδώ πέρα έχουν ωραίες ιδέες. Απλά φοβούνται για κάποιο λόγο να τις πραγματοποιήσουν. Mm-hmm. Πόσο πιο έντονο είναι το ενδιαφέρον από πλευράς Ελλήνων φοιτητών, φαντάζομαι ότι έρχεσαι σε επικοινωνία μαζί τους. Σε καλούν ίσως συχνότερα, ζητούν δουλειά. Τι ζητούν από εμάς? Δυστυχώς οι Έλληνες φοιτητές εδώ πέρα πολύ σκέφτονται να μην γυρίσουν. Αυτό είναι το στενάχρονο. Προσπαθούμε, επειδή είμαστε λίγα άτομα που θέλουμε να γυρίσουμε, να μεταπίσουμε αυτή την απόφαση, αλλά δύσκολα. Θέλουν εδώ πέρα ψάχνουν δουλειά. Πιστεύουν ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα, άσχετα που θα είναι από το σπίτι τους, αλλά παρόλα αυτά ενημερώνονται. Μάλιστα. Εγώ να σε ευχαριστήσω για όλη την προσπάθεια. Να δώσουμε ραντεβού πού στις 16 του μήνα? Στο Λίτζ εδώ πέρα, και θα ίσως να ξαναμιλήσουμε για να σας πούμε το αποτέλεσμα της όλης προσπάθειας. Ωραία, καλή επιτυχία σε όλους. Να είστε καλά. Χαίρομαι που συνομιλήσαμε μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Μικρή ανάσα για διαφημιστικά μηνύματα.